πρωταγωνιστής. Αυτό τον ήρωα τιμάμε σήμερα. Το κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη, ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του τη συνέδε με τη δράση και την ιστορία του ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Από τα χαράματα της Κυριακής 30 του Μάρτη 1952, όταν η στιγνή δολοφόνη του αστικού μετεμφυλιακού κράτους οδήγησαν τον κομμουνιστή ήρωα Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του Αργυριάδη, Καλούμενο και Μπάτση στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το κόκκινο γαρίφαλο που έπεσε από τα χέρια τους παραμένει κόκκινο, κατακόκκινο στο νου και την καρδιά μας, για να μας θυμίζει την υπέρτατη θυσία τους στον αγώνα για να κερδίσει το δίκιο του λαού. 70 χρόνια μετά, εδώ στην Αμαλιάδα, σε αυτή την πόλη της Ηλίας, όπου ο Μπελογιάννης γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα, τιμάμε τη μνήμη του, τιμάμε τη μνήμη όλων των συντρόφων του. Μπορούν να δουν ότι όσο άδικος είναι αυτός ο πόλεμος από τη σκοπιά των στρατοπέδων και των κυβερνήσεων που συγκρούονται άμεσα, άλλο τόσο άδικη είναι η εμπλοκή μιας χώρας υπέρ του ενός ή του άλλου στρατοπέδου. Και η Ελλάδα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, η Ελλάδα λοιπόν εμπλέκεται στον πόλεμο, στους ανταγωνισμούς που λύνονται ένοπλα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα εμπλέκεται όχι μόνο, ούτε κυρίως επειδή έστειλε στρατιωτικό υλικό, τα Καλάζνικοφ στην Ουκρανία, χωρίς φυσικά να το υποτιμάμε καθόλου κι αυτό. Εμπλέκεται και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Εμπλέκεται γιατί όλες οι κυβερνήσεις στήριξαν αμερικανονατοϊκά σχέδια. Τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας υλοποιούσαν βήμα-βήμα τις συμφωνίες για επέκταση των βάσεων.